Κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε? Πολύ ωραία και εμείς. Έχω και κύριο Ζαγόρα στη γραμμή. Ναι, και κύριο τα έμαθα. Χαμός γίνεται. Κάνει κακές παρέες ο κύριος Ζαγόρας. Να τα. Και το τιμωρήσατε, το βάλατε σπίτι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Και τώρα... καλή διασκέδαση, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί εγώ από το σπίτι τραγουδάω. Καλησπέρα και καλή βραδιά λένε. Τώρα που ήρθε ο Τσόχος, ακούγεσαι καλύτερα. Πώς γίνεται αυτό? Άλλαξα ακουστικά, τώρα έβαλα κάτι άλλο. Α, μάλιστα. Με μικρόφωνο άλλο δηλαδή. Όντως ακούγεται καλύτερα αυτό? Πολύ καλύτερα. Όχι απλά καλύτερα, ναι, πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων. Πώς από εδώ, από τα μέρη μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να απολογηθεί από το στούντιο. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα να μιλήσουμε κιόλας. Καταρχάς, να μιλήσουμε πρώτα για αυτή την υπερπαραγωγή, τη χθεσινοβραδινή. Το match της Real με την Paris Saint-Germain και μετά φυσικά να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, να μπούμε σιγά σιγά. Ο Μιχάλης θα περιγράψει το παιχνίδι το βράδυ για την Κοσμοτέ, το ΠΑΟΚ Γάνδη, θα πάμε και εκεί. Αλλά πρώτα ένα σχόλιο, αν δεν έχετε αντίρρηση, από το Μιχάλη για αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, δηλαδή την καθίζηση μέσα σε λίγα λεπτά της Paris Saint-Germain, γιατί μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο στις διοργανώσεις. Και μας θύμισε δηλαδή ελληνική ομάδα η Paris Saint-Germain εχθές και γενικότερα την εικόνα του συγκεκριμένου αγώνα. Ούτε στον εχθρό σου να μην πάθει παρή. Ούτε στον εχθρό σου. δεν εξηγείται ποδοσφαιρικά. Okay, προφανώς η Real είναι μια ομάδα με την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έχει ορισμένους ποδοσφαιριστές του υψηλότερου επίπεδου και της υψηλότερης πνευματικής ετοιμότητας για να διαχειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Όπως έλεγα χθες το βράδυ στην εκπομπή, όταν είσαι ο Λούκα Μόντριτς και παίρνεις την Κροατία από το χέρι και την πας στο τελικό Μουντιάλ, όταν φοράς τη φανέλα της Ρεάλ μπορείς να κάνεις ό,τι θες, ακόμα και αν είσαι 36. Αλλά αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. 36, ε! 36. Δηλαδή είσαι ο Κελαϊφή, πληρώνεις τόσα λεφτά και βλέπεις 6 ποδοσφαιριστές να κυνηγάνε το σπριντ του 36χρονου Λούκα Μόντριτς στο 2-1 και να μην προλαβαίνουν να του κάνουν ούτε φάουλ. Δεν παγώνει στην εικόνα και δεν λες εκείνη την ώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6 διακοπή συμβολέου. Ναι. Παγώνει στην εικόνα όπως το είπες. Ναι. Παγώνει στην εικόνα, τους μετράς και λες παιδιά 1, 2, 3, 4, 5, 6 διακοπή συμβολέου. Συνεχίζουμε. Πλέει ξανά. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς το παθαίνει Παρί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς περνάει από φρουνιά ποδοσφαιριστών σε φρουνιά ποδοσφαιριστών. Διότι όλα αυτά τα χρόνια, okay, μπορεί να τη χτίζουν με το λάθος τρόπο και με το star system και όχι με τους ποδοσφαιρικούς κανόνες. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει εκεί ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, με ηγετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχουν περάσει από εκεί Ιμπραχίμοβιτς, Καβάνιδες, τις πανικές στα μάτια. Δεν είναι μόνο ότι έχουν περάσει καλοί ποδοσφαιριστές, που όπου κι αν πήγαν, ό,τι κι αν έκαναν, στην καριέρα τους σάρωναν. Δεν είναι ότι τώρα πήρε μια χρονιά το Μέση, ας πούμε, και τον Νεϊμάρ και δεν μπόρεσε με τον Μέση και τον Νεϊμάρ να πάρει το Champions League. Δεν ξέρω, είναι το χθεσινό βραδινό δεν αναλύεται ούτε με ποδόσφαιρο, ούτε με τακτική, ούτε με τίποτα. Είναι καθαρά ψυχολογικό. Είναι περίπου 9 λεπτά όπου δεν έχουν περάσει σε αυτό το επίπεδο τη σέντρα έχοντας την μπάλα στα πόδια. Είναι 9 λεπτά που δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνα. Είναι 9 λεπτά που οι λάθος πάσες είναι περισσότερες από τις σωστές πάσες. Δεν είναι μόνο ο Ντονάρουμα, δεν είναι μόνο ο Μαρκίνιος, δεν είναι μόνο ο Κιμπεμπέ. Είναι θάλασσα βαθιά. Δηλαδή... Καλά, ο Μαρκίνιος εχθές με το καλημέρα μας το δειγματίζει το έργο που θα ακολουθήσει, έτσι δεν είναι? Από την πρώτη στιγμή που πάει η μπάλα στα πόδια του. Σωστά. Θα δούμε κάτι καλό από αυτόν σήμερα. Σωστά. Σωστά. Όπως και το είδαμε, βέβαια. Τώρα, όταν έχει έρθει το 2-1, κάνει σέντρα. Και από την ώρα που κάνει τη σέντρα, σε 12 δευτερόλεπτα τρως γκολ. Δηλαδή, κάνει σέντρα η Παρή, έχει μπάλα η Παρή, κάνει σέντρα και σε 12 δευτερόλεπτα από την ώρα που κάνει σέντρα τρώει γκολ. Φοβερό. Δεν ξέρεις τι να πεις ούτε για τις τακτικές ούτε για τίποτα άλλο.
Εκεί τώρα να κάνουμε εμείς τους δικαστές, ας πούμε, εκεί το πρώτο που δικάζουμε και, του, και τρώει, ας πούμε, 15 χρόνια είναι ο προπονητής ή είναι οι παίκτες. Ο Κελαϊφή είναι. Ο Κελαϊφή είναι. Όποιος προπονητής τώρα, σου θυμίζω ότι από εκεί έφυγε αποτυχημένος αυτός που χθες τους πέταξε έξω. Σου θυμίζω, από εκεί έφυγε αποτυχημένος στα μέσα της σεζόν αυτός που στη συνέχεια της σεζόν με άλλη ομάδα πήρε το Champions League πέρυσι. Ο Τούχελ. Ναι. Τον διώξανε Νοέμβρη, νομίζω. Δεκέμβρη πήγε στην Τζέλσι, μα είπε το Champions League. Και τον διώξανε τον Νοέμβρη ως μη ικανό να πάρει το Champions League. Τον Ποτσετίνο επί της ουσίας το ξέραμε ότι θέλουν να τον διώξουν. Τον έχουν, αλλά θέλουν να τον διώξουν. Δεν υπάρχει υπόσχεση. Ναι, αλλά μιλάμε για. Αυτά είναι σωστά. Γιατί έχει ορμήξει μετά στο. Για τους διαιτητές, συγγνώμη Γιώργο, μήπως έχει ελληνικές ρίζες. Γιατί ορμάει στο διαιτητή, κατηγορεί τη διαιτησία. Το καλύτερο όλο. Ορμάει στον αντίπαλο της Ρεάλ, του λέει θα σε κάνω, θα σε ράνω. Μήπως έχει λίγο κάτι. Το καλύτερο από όλο είναι ότι ψάχνοντας να μπει στο γραφείο των διαιτητών να του ορμήξει, μπήκε στο γραφείο του υπεύθυνου για το γρασίδι στο Μπερναμπέου. Και μπερδεύτηκε. Άρα δεν είναι Έλληνας παράγοντας. Οι Έλληνες ξέρουν που είναι οι διαιτητές. Και την άκουσε. Και για μερικά δευτερόλεπτα ο Κακομπύρης, ο υπάλληλος του Ρεάλ, νόμιζε ότι του έφταιγε το γρασίδι. Ότι κάτι του λέγε ότι ο αγωνιστικός χώρος έφταιγε. Συγγνώμη, μας έδωσε είδηση όμως ο Τσόχος. Έχουν και γραφείο αυτοί που κάνουν το γρασίδι στη Ρεάλ. Όπως και στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Έχουν όλοι και δική μας αντίστοιχο εδώ πέρα για το γρασίδι. Πάμε μια φορά. Πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά μιλάμε Μιχάλη, κύριε Σανδεκώστα, μιλάμε για την τρικυμία στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί δεν φταίει, ρε φίλε, ούτε ο πρόεδρος, ούτε το Όχι, σύστημα. Όχι, μωρέ, αλλά ούτε, όλο αυτό έχει μπολιαστεί. Ο οργανισμός. Ναι. Μιλάμε για τρικυμία μέσα στον αγωνιστικό χώρο από παίκτες με τεράστια ποιότητα. Σωστά, σωστά. Και πανάκριβους. Αλλά όλο αυτό έχει μπολιαστεί χρόνο με το χρόνο, ότι κάτι θα γίνει και θα αποκλειστούμε. Δηλαδή θα έχουμε κερδίσει, θα έχουμε βάλει 4 στο πρώτο μάτς, θα φάμε 6 στη ρεβάνς. Θα έχουμε κερδίσει εκτός έδρας, θα έρθει η Manchester United που τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ κακή και θα μας κερδίσει εντός έδρας στη ρεβάνς και θα μας αποκλείσει. Γιατί θα κάνουμε χέρι πέναλτι στο 90. Και θα το κάνουμε κιόλας, πώς να το πω, όχι κατά λάθος. Βρήκε μπάλα στο χέρι, τι να κάνουμε. Θα κερδίζουμε 1-0 το πρώτο μάτι, θα κερδίζουμε 1-0 στο ημίχρονο, θα παίζουμε με την πιο γερασμένη Ρεάλ και την πιο λυκειωμένη ομάδα του φετινού Champions League και θα μας βάλει 3 γκολ σε 12 λεπτά, σε πόσο τα έβαλε, δεν θυμάμαι. Άρα ντύνονται Άρη στο κύπελο Ελλάδος αυτή. Για να πω τον πόνο μου. Ντύνονται Άρη στο κύπελο, είναι και Παρί. Ναι, ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όντως. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό το χθεσινό. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Σωστά. Μέση, ο Νεϊμάρ, ο Εμπαπέ, ο Ντοναρούμα, όλοι αυτοί οι παικταράδες να χάνουν. Ναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, όταν πηγαίνουν στην Παρή θα χάνουν. Αν πάει πουθενά αλλού θα δυσκολευόντουσαν. Και η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου δεν δείχνει τον Εμπαπέ να κάνει όποτε μπαίνει, παίρνει την μπάλα να γίνεται τρικυμία στην άμυνα μέσω αμυντικά στη Ρεάλ. Λέω, δεν μας έδειχνε κάτι, δεν μας προετοίμαζε για αυτό που θα πρέπει. Σε καμία του περίπτωση. Μέχρι τον γκολ. Ναι, μέχρι το 1-1. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, σωστά λέω. Χρυσάνθος και στο δεύτερο ημίχρονο το διαχειρίζεται η Παρί. Μπαίνει με ένα μεγαλύτερο κέφι, με μεγαλύτερη ζωντάνια, με μια τελευταία προσπάθεια η Ρεάλ να παίξει ρέστα, αλλά μέχρι το λάθος του Ντοναρούμα το διαχειρίζεται. Αλλά ξέρεις τι, και το λάθος του Ντοναρούμα. Εγώ λέω, είναι, δεν είναι φάουλ, ας μην το εξετάσουμε. Πες ότι έκανε ένα σοβαρό λάθος στον οφλέγα, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι σε αυτό το επίπεδο που συμβαίνει. Δεν νοείται μετά να σε πιάσει ταραχή, γιατί δεν είναι ένα γκολ που σε καταστρέφει και να πει σε πήρε από κάτω. Έχεις το περιθώριο, ακόμα κι αν δεχτείς κι άλλο, να είσαι μέσα στην πρόκριση. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάθεις πανικό. Ούτε έχεις καμιά εικόνα μάτς ότι μας πολιορκούσαν, μας είχαν διαλύσει την ψυχολογία, το βάλανε, τώρα καταρρεύσαμε. Έγινε ένα λάθος και μπήκε ένα γκολ. Okay. Συμβαίνει. Ποδόσφαιρο. 1-1 είμαστε. Έχουμε κερδίσει το πρώτο μάτς 1-0. Άρα εξακολουθούμε να περνάμε και ακόμα και αν συμβεί κι άλλο λάθος και φάμε και δεύτερο γκολ, πάλι μέσα στην πρόκριση είμαστε. Πάλι δεν έχουμε αποκλειστεί. Συνεπώς, σε αυτό το επίπεδο και με αυτή την εμπειρία δεν μπορεί να σε πιάσει πανικός εκεί. Δεν μπορεί να σε πιάσει θάλασσα. Δεν είπε κανένας λόγος. Κι όμως βλέπουν το θάνατό τους. Και με εκτός έδρας γκολ να μετρούσε,
πάλι θα αποκλείονταν. Ναι, με τον κανονισμό ναι, 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 ναι. Το παλιό, πάλι αποκλεισμό ναι, ναι. Για την Πάρη. Εντάξει. Τώρα θα πάει όμως ο Ποτσετίνο, θα πάει λες, στη Manchester United. Ωραία, μια χαρά. Για όσους είναι Liverpool. Εμείς είμαστε. Γιατί υπάρχει κάποιος στο Liverpool που δεν είναι Liverpool, Γιώργο. Υπάρχει κάποιος στο Liverpool που δεν είναι Liverpool και τον έχουμε ακόμα στο Liverpool. Δεν νομίζω. Και αν το δείχνει ότι δεν είναι Liverpool, από μέσα του, βαθιά μέσα του είναι. Άνοιξε την πόρτα του Ντρούλινγκ κατευθείαν. Είναι και δεν το ξέρει. Δεν νομίζω κιόλα. Είναι και δεν το ξέρει. Το ακούσεις, Manchester είναι νομίζω. Και ο Κούς μας θα τον ευχαριστήσουμε για την συνεργασία. Για τη συνεργασία. Έχεις δίκιο. Εμένα με ρώτησε πριν 10 χρόνια που ήρθα στο Λίμπερο, μου λέει τι στην Αγγλία, λέει ο Λίβερπουλ. Εντάξει, μου λέει θα σε πάρουμε. Αλλιώς, τώρα ο Κούς πώς ξέρει και δεν ξέρω. Εκτός από αυτό, είχε κι άλλο μάτσο. Ποιο μάτσο ήταν το άλλο που είχε το. 1-0 στεναχωρημένο City. Δεν νομίζω ότι το είδε ούτε η City. Ναι, μιλά, αυτό το μάτς δεν πιστεύω να το είδε κανένα. Ναι. Που είχε λήξει πόσο 5-0, είχε λήξει 5-0. Εντάξει, τι να δεις. Εντάξει. Είναι αυτό που λέμε. Το ποδόσφαιρο σε εκπλήσει σε κάθε του στιγμή, σε κάθε του δευτερόλεπτο. Και χθες πραγματικά ήταν διαστημική η Ρεάλ ώρες-ώρες. Μετά το 1-1 όμως. Μέχρι το 1-1 έλεγε θα περάσει χαλαρά η Πάρη. Και αυτός ο Μπενζεμά, εγώ πριν από 1-2 χρόνια νόμιζα ότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ξαφνικά ξαναεμφανίστηκε τώρα. Εγώ είμαι από αυτούς που πάντα τον υποστήριζα, το λέω γιατί έχει τραβήξει τα πάντα αυτό το παιδί, αλλά έχει πολύ ισχυρό χαρακτήρα. Θυμίζω να κάνει ότι κάτι πολύ καλά. Ξέρει να στέλνει την μπάλα στο δίχτυ. Αυτό ξέρει να κάνει, το ξέρει να το κάνει τέλεια. Είτε είναι στα καλά του, είτε είναι στα μέτρια του, είτε στα άσχημά του. Αν του δοθεί ευκαιρία, Μιχάλη, θα το κάνει αυτό. Ναι. Το έχει. Πώς να το κάνει. Αλλά ξέρεις τι, αυτός τράβηξε 5 χρόνια. 5 κυριολεκτικά, 5 χρόνια στη Ρεάλ, θυμίζω, μετά τα 2-3 πρώτα, κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο να τον γιουχάρνει ο παδί Ρεάλ, να είναι το μαύρο πρόβατο, να είναι τι τον έχουμε αυτόν στην ομάδα, μας τα χαλάει, μας αυτό, μας εκείνο. Κάθε καλοκαίρι ήταν να φύγει, θα φύγει. Κάθε καλοκαίρι εμφανίζονταν διάφοροι που ακουμπούσαν τα ωραία τους λεφτά, άλλοι λίγα, άλλοι περισσότερα, άλλοι πολλά. Στη Ρεάλ Μαδρίτη για να το πουλήσει και κάθε καλοκαίρι αυτός έλεγε: εγώ δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω. Με αποτέλεσμα να έχει γίνει σιγά σιγά πάει να γίνει ένας από τους κορυφαίους σκόρερ, ή μάλλον είναι ήδη πάει να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τη Ρεάλ. Συμπληρώνει 11 χρόνια εκεί. Έχει πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει. Όλων των εποχών πάει να γίνει. Αν συνεχίσει έτσι να παίζει, πλησιάζει η ώρα. Τώρα δεν είναι πολύ ο Ραούλ, πέρασε τον Ντι Στέφανο. Ραούλ, Ντι Στέφανο και τέτοια. Ναι, τέτοια. Ανταγωνίζεται. Πέρασε τον Ντι Στέφανο και είναι μπροστά μόνο ο Ρονάλντο και ο Ραούλ. Σωστά. Μόνο, εντάξει. 450 γκολ έχει ο Ρονάλντο. Ναι. Εντάξει τώρα. Ποιος Ρονάλντο. Και αυτό το παιδί να σκεφτείς ότι εκτός από τα 300. Μήπως τα έχεις πρόχειρα εσύ που είχες πρόχειρα του Κριστιανού, 350 κάτι του Μπενζεμά. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς είναι. Έχει και over 100 assist. 309 νομίζω είναι του Μπενζεμά. Ναι. Πρώτος είναι ο Ρονάλντο με 450. Τα θυμάμαι από χθες που τα άκουγα στην τηλεόραση. Α, μπράβο. Και δεύτερος είναι ο Ραούλ. Καλά παιδιά, αυτές τις τηλεόρες. Δεν θα λες στην τηλεόραση. Και τον θα λες στην Κοσμοτέ. Ναι. Έχουμε τον άνθρωπο. Και σήμερα η Κοσμοτέ, εκτός από το Λίμπερο, εννοείται που θα περιγράψει το παιχνίδι, θα ακούσει ζωντανά ο κόσμος στο ραδιοφόνο. Στη τηλεόραση, αν θέλει να το δει στη τηλεόραση, θα ακούσει Μιχάλη Τσόχο να περιγράφει. Δεν πάει καν κι αλλιώς. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν βάζουμε και το Βέλγο. Δηλαδή, περικυκλωμένους σας έχουμε. Την προηγούμενη φορά πήραμε προκρισάρα, ήσασταν περικυκλωμένοι. Σήμερα, γιατί είμαστε και 20, έχουμε 6-7 λεπτά και ωραία. Να μπούμε. Συνεχίζει να τα λέει αυτά τα πράγματα. Τα έχω ξαναπεί, μην τα λέει αυτά τα πράγματα. Ο Πάου πήρε προκρισάρα, εμείς δεν πήραμε τίποτα. Διότι αν εμείς την προηγούμενη φορά πήραμε προκρισάρα, έτσι και έρθει κανένα αποκλεισμό. Εμείς παίρνουμε τις προκρισάρες, όταν το αποκλειόμαστε, αποκλείονται οι ομάδες. Το ξέρεις αυτό. Άμα το έχουμε, το δέχομαι. Το δέχομαι. Έτσι το δέχομαι. Εμείς προκρινόμαστε, οι ομάδες αποκλείονται. Εντάξει, έτσι το δέχομαι. Βέβαια. Λοιπόν. Κοίταξε, είχαμε και τη διαδικασία στα πέναλτι, όπου από τη μία είχαμε στέριο και από την άλλη η εναλλακτική ήταν η τηλεόραση και είχαμε Μιχάλη. Δύο δικοί μας ήταν, γι' αυτό κατάλαβες. Γι' αυτό το είπα. Εντάξει. Δηλαδή τη διαδικασία εκεί να έπαιξαν περισσότερο. Το δέχομαι. Και, το δέχομαι. Και η περιγραφή σου στην κολάρα του Βιερίνια. Δηλαδή και όλο το υπόλοιπο που έχεις πει μετά, Μιχάλη, για το Βιερίνια. Που σηκώθηκες όρθιος να περιγράψεις τον γκολ αυτό.
Λοιπόν, σήμερα, για πες, για βάλε μας τη φάση. Άλλο μάτς. Μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Και play-off θέλουμε να ακούσουμε άποψη που ξεκινάνε. Εννοείται, έχουμε πολλά. Έχουμε ακόμη μισή ώρα και μάτι. Αλλά τώρα μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, έτσι ένα... μια πρώτη κουβέντα θέλουμε από τον Μιχάλη για το μάτς το απόψινό. Από τότε που είχαμε μιλήσει για τη Γάνδη εκεί λίγες μέρες μετά την κλήρωση, είδα λόγω της σημερινής μετάδοσης αρκετά πράγματα, ενώ είδα εικόνα και λέω ότι αυτή εδώ είναι μια ομάδα που έχει ορισμένα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Νομίζω ο ΠΑΟΚ σίγουρα τα έχει εντοπίσει με το scouting report που έχει κάνει, μάλιστα την έχει δει και η συνεργάτης του Λουτσέσκο από κοντά. Πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν, της δίνουν τη δυνατότητα να πλεονεκτήσει κάποια πράγματα, αλλά όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, δημιουργούν και ορισμένα μειονεκτήματα. Είναι μια ομάδα που δεν πρεσάρει συνήθως ψηλά, δεν φτάνει το pressing ούτε μέχρι το stopper ούτε μέχρι τον τερματοφύλακα. Σπάνια συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον στην φετινή έκδοσή της ή στα τελευταία παιχνίδια της. Αλλά πιέζει πάρα πολύ έντονα και με παγίδες δύο και τριών ποδοσφαιριστών στον άξονα της μεσαίας γραμμής, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και προς την εστία της αντίπαλης ομάδας. Σε εκείνο το χώρο ασκεί την πολύ μεγάλη πίεση και εκεί προσπαθεί να κλέψει μπάλες και με μια γρήγορη μετάβαση είτε δεξιά είτε αριστερά σε κάποιον από τους πολύ γρήγορους επιθετικούς που διαθέτει να βρει ανοργάνωτες άμυνες και να τις χτυπήσει. Αυτός είναι ένας τρόπος. Άρα ο Κούρτιτς, ο Τσιγκάρας και ο Αουγκούστο που βάσιμα εικάζουμε ότι θα παίξουν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Ενδεχομένως να έχουν πάρει και εντολή ο ΠΑΟΚ να μην την περάσει πάρα πολύ την μπάλα από εκεί ή αν την περάσει από εκεί να την περνάει χωρίς κοντρόλ, χωρίς δεύτερη σκέψη, με κοντινές πάσες με την μία για να μπορέσει να αποφύγει αυτό το pressing και αυτές τις παγίδες. Ένα δεύτερο πράγμα που συμβαίνει για μια ομάδα σαν τη Γάνδη που παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς μονίμως, παίζει διάφορες παραλλαγές του 3-4-3, συνήθως 3-4-1-2, δηλαδή με έναν επιθετικό μέσο και δύο, ας το πούμε, center four, είναι ότι τα δύο ακραία της back half σε αυτή την διάταξη δεν παίζουν απλώς ψηλά όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες που παίζουν με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, στη φάση όπου έχει την μπάλα στα πόδια της Γάνδη. Παίζουν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή μπορεί να δεις την μπάλα να την έχουν οι τρεις στόπερ και να ξεκινάνε αυτό που λένε στο χωριό σου Ζαγόρα build-up. Να ξεκινάνε το build-up οι τρεις στόπερ και να έχουν την μπάλα και οι δύο back να είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πασχαλάκη. Τόσο ψηλά. Όχι στη μεσαία γραμμή. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εντελώς extreme δηλαδή. Αυτό προφανέστατα της δίνει τη δυνατότητα να επιτίθεται την ώρα που έχει την μπάλα στα πόδια της με πέντε ποδοσφαιριστές, τους τρεις επιθετικούς του 3-4-3 και τους δύο back half. Αλλά εάν χάσει την μπάλα, τότε ο Ζίβκοβιτς, για να μιλάω με αποψινές συνθήκες, θα είναι μονίμως σε καταστάσεις καινού χώρου και ένας εναντίον ενός. Έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς οι οποίοι είναι πολύ δυναμικοί, αλλά είναι και τα τρία πολύ ψηλά και δυνατά παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ αργοί για το ύψος τους, αλλά δεν είναι γρήγοροι ως ποδοσφαιριστές. Το ότι δεν είναι αργοί για το ύψος τους δεν σημαίνει ότι είναι γρήγοροι, γιατί μιλάμε για 1,90 στόπερ και βάλε, οι δύο νομίζω είναι 1,93. Άρα αυτό είναι ένα σημείο που σίγουρα ο ΠΑΟΚ το έχει διαβάσει. Πάρα πολλές ομάδες όταν παίζουν με τη Γάνδη επιχειρούν διαγώνιες μεταβιβάσεις από την άμυνα προς την επίθεση, να ψάχνει δηλαδή το αριστερό back, το δεξί extreme με διαγώνιες μεταβιβάσεις 40-50 μέτρων ακριβώς για να τη βρουν ανοργάνωτοι και εκτεθειμένοι στους καινούς χώρους. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα πράγματα θα δούμε σήμερα και από τον ΠΑΟΚ. Και ένα τρίτο πράγμα που εντοπίζεις και το κάνουν σχεδόν μονότονα και με μεγάλο αυτοματισμό, είναι ένα πράγμα που οι τρεις επιθετικοί του 3-4-3, όποια και είναι η διάταξή τους, 1-2-2-1, δεν έχει σημασία, ο μεσαίος από τους τρεις γυρνάει αρκετά πιο πίσω προς τη μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα, αλλά δεν παίζει με πλάτη, αλλά δεν επιλέγει πολλές φορές να κρατήσει την μπάλα, να γυρίσει, να τη σπάσει.
αλλά προσπαθεί με τη μία πολλές φορές και με το κεφάλι προς τα πίσω, προς τη δική του πλάτη, να βρει τους άλλους δύο, οι οποίοι ξεκινάνε από τα πλάγια και κάνουν διαγώνιες κινήσεις προς τα μέσα, δηλαδή αυτός που είναι δεξιά κινείται προς τα αριστερά και αυτός που είναι αριστερά κινείται προς τα δεξιά. Σαν να σχηματίζουν οι δύο ακραίοι επιθετικοί στις κινήσεις τους ένα χ. Αν βάζαμε την, τραβάγαμε μια κυμολία τις πορείες που διαγράφουν μέσα στο γήπεδο, σαν να σχηματίζουν ένα χ. Με αποτέλεσμα το δεξί μπακ να πηγαίνει να συναντάει όχι το αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, το δεξί εξτρέμι, συγγνώμη, όχι το αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, αλλά το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ, διότι πάει απέναντι και αντιστρόφως ανάλογα ο άλλος κάνει επίσης διαγωνία κίνηση. Αυτό πολλές φορές αποσυντονίζει τις ομάδες, γιατί έχεις μάθει να ζεις έχοντας απέναντί σου ως δεξί μπακ αυτόν που είναι αριστερό εξτρέμ, αλλά τον βλέπεις να κάνει διαγώνια κίνηση και να πηγαίνει στην απέναντι πλευρά και το ίδιο την αντίστοιχη πλευρά από τα αριστερά προς τα δεξιά. Λειτουργεί αυτό, διότι το κάνουν με πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλη συνέπεια, το κάνουν καιρό και το έχουν αυτοματοποιήσει. Συγγνώμη, θα μιλάμε και για ποδόσφαιρο τώρα εδώ στο Λίμπερο. Δηλαδή, τόση ώρα μιλάει για ποδόσφαιρο, να λύει συστήματα. Πέντε, αυτό. Να μην πω τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα. Κάνα μανούχο, κάνα Ευαγγέλο να μην βάλω μέσα στην εξίσωση τίποτα. Όχι, δεν έχει τέτοια. Είναι πρωτάρης αυτός. Ποιος? Δεν έχει ξανασφυρίξει ελληνική ομάδα. Ο Πολωνός. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έχει ξανασφυρίξει ελληνική ομάδα, οπότε δεν έχουμε παρελθόν για να λέμε είχε κάνει αυτά στον Μπάουκ, στον Άρη. Τι πράγματα είναι αυτά. Κύριε Ζαγόρα, στην εκπομπή σα μιλάτε για ποδόσφαιρο με τον κύριο Τσόχο. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τον διακόπτη τώρα που κατεβάζει το μικρόφωνο και πάμε σε διάλειμμα. Βέβαια. Τι ποδόσφαιρο τώρα πράγματα είναι αυτά. Κλείστε. Για πάμε σε break, παρακαλώ. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε control κανονικότατα. Πολύ καλύτερο από αυτό που έκαναν χθες οι παίκτες της Παρή. 100%. 100%. Λοιπόν, και κύριο Ζαγόρα έχω. Ο Κούσης κάπου χάθηκε κάποια στιγμή. Είπε το στατιστικό του και εξαφανίστηκε, νομίζω. Ο Κούσης το καλύτερό του. Και είπε στην κρατοκάμαρα είναι του σπιτιού του. Έτσι. Έχει και κρούσμα κορονοϊού. Εδώ είμαι, ρε παιδιά. Το κρούσμα κορονοϊού στον μπασκετικό Ηρακλή, εσύ είσαι ή άλλο. Φαντάσου, ε. Κρούσμα κορονοϊού, λέει στον μπασκετικό Ηρακλή. Δεν ξέρουμε αν έχει, ρε Χρυσάντα, ακόμα, κάτσε. Γι' αυτό ρωτάω. Κάνει και τα εμβόλια και τα λοιπά. Βγήκε αρνητικό το τεστ. Βγήκε αρνητικό το τεστ. Ωραία. Μια χαρά. Ναι, μπήκα στον Gov και το είδα. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτά τα. Και για τους εμβολιασμένους είναι διαφορετικά. Έχει να κάνει με το υλικό φορτίο. Μου τα έλεγε εμένα χθες το βράδυ καθηγητής. Με ζάλισε. Τους κυνηγάω εγώ, Μιχάλη, αυτούς τους επιστήμονες. Έχω κάνει 2-3 φίλους, τους κυνηγάω. Λέω, εμείς οι δημοσιογράφοι θα ξέρουμε καλύτερα από εσάς. Πάντα. Και όλα τα θέματα. Αθλητικά, οικονομικά, ιατρικά, πολιτιστικά, όλα τα ξέρουμε καλύτερα. Σίγουρα. Έχουμε γιατρούς, καθηγητές, επιστήμονες στο ακροατήριο Μπόλικους, να ξέρεις. Το λέω και δεν κάνω πλάκα τώρα, μιλάω πολύ σοβαρά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Απλά τώρα εγώ δέχθηκα πολλά παράπονα για το προηγούμενο δεκάλεπτο και για τη συζήτηση που κάναμε την ποδοσφαιρική εδώ και μένα με όλοι και σε παρακολουθούσαμε. Αλλά να ξέρεις, επειδή σέρνω εγώ για κάτι τέτοιο, μπορείς να συνεχίσεις ακόμα λίγο έτσι. Τι ωραία που τα έλεγα. Να διακόψω λίγο που υπάρχει έκτακτη είδηση. Ναι. Γιατί τελευταία μιλούσαμε μόνο για Θεσσαλονίκη, αλλά βλέπω εδώ είναι φρέσκια. Εντάλματα σύλληψης για οπαδική βία. Βαρύ κατηγορητήριο για 18 αδικήματα με γενικευμένη έρευνα της εισαγγελίας και αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γιατί πάνε για εγκληματική οργάνωση, 27χρονη γυναίκα. Πού? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Η έρευνα έγινε με εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα και του αρμόδιου αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ζαχαρία Κοκκινάκη. Από την έρευνα στοιχειοθετήθηκαν συνολικά 18 αδικήματα, 5 εκ των οποίων κακουργήματα, 6 εντάλματα σύλληψης. Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ληστείες, εκρήξεις, κατοχή εκρηκτικών, βαριές σκοπούμενες σωματικές βλάβες, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παράβαση του νόμου περιόπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εμπρισμούς. Και ως αρχηγός φέρεται να είναι 27χρονη γυναίκα η οποία οργάνωνε επιθέσεις οπαδών στη συγκεκριμένη περίπτωση από το 19, από τον Απρίλιο του 19, στον κορονοϊό, όχι κορονοϊός ακόμα δεν είχαμε εκεί, μέχρι το Σεπτέμβριο του 21 στην Αθήνα και στον Πειραιά. Οι δράστες δρούσαν σε ομάδες 15 έως 40 ατόμων, πετούσαν βόμβες Μολότοφ, χρησιμοποιούσαν μαχαίρια ρόπαλα, σιδερένιους ράβδους κτλ. Ποινική δίωξη, έχουν συλληφθεί 4, έχουν εκδοθεί 6 εντάλματα και έπεται συνέχεια. Αλλά το σημαντικό στοιχείο είναι ότι πάνε
με το νόμο περί εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Γυναίκα, άκου γυναίκα. Να ξαναθυμίσω εγώ λοιπόν. Για το ποδόσφαιρο, για τώρα, να πάμε. Το ελαφρύνω λίγο. Ότι στις 19 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα του άντρα. Να μην το ξεχνάμε. Μετά από αυτό που έγινε προχθές, η μέρα της γυναίκας. Έτσι. Και όλα αυτά που είδα δημοσιευμένα κτλ. Εμείς, η Παγκόσμια ημέρα του άνδρος είναι 19 Νοεμβρίου. Να μην το ξεχάσουμε όταν έρθει. Δεν έχει σχέση με αυτό που έλεγες πριν, εσύ βέβαια. Αλλά για την ημέρα της γυναίκας εχθές. Κρυφτήκαμε στα σπίτια μας οι άντρες. Είμαι χαμένος από χέρι. 25 Νοεμβρίου γιορτάζει η γυναίκα μου. 26 γιορτάζει η μάνα μου και η κόρη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τίποτα 19 Νοεμβρίου. Κοκοκό θα είμαι, να ξέρετε. Πολύ λογικά. Να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Μια πολύ ωραία ακτινογραφία αξιονική έκανε στη Γάνδη. Με τον τρόπο, σαν να είδαμε το παιχνίδι της. Νομίζω απολύθηκε και ο αναλυτής του Λουτσέσκου, να ξέρεις. Πριν λίγο πει. Μην υπερβάλλετε. Εύκολο. Και εσείς, αν βλέπατε, καθώς ήταν και χάζαμε 2-3-20 λεπτά τα τελευταία μάτς της, θα το καταλαβαίνετε εύκολο. Ναι, ναι. Και βάλε μου απέναντι σε αυτό που περιέγραψες πριν την ομάδα του Λουτσέσκου τώρα, στον αγωνιστικό χώρο. 6 ώρες πριν το μάτς. Τι εννοείς, τα 11 πρόσωπα? Ναι, νομίζω, νομίζω είναι δεδομένα. Αυτό που περιέγραψες, βάλε μου απέναντι. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει πια σοβαρά διλήμματα από τη στιγμή που τους έχει όλους στη διάθεσή του. Δεν ξέρω εγώ να ήταν δίλημα το Βιερίνια Σίντλι, νομίζω δεν είναι. Όπως καλά ήταν, τέρμα Βιερίνια λογικά στο ένα άκρο της άμυνας, ο Λίρατζι στο άλλο. Χρειάζεται πάρα πολύ την ενέργεια και του Λίρατζι και του Τσιγκάρα σε αυτό το μάτς. Νομίζω δεν θα αλλάξει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που τα πήγε περίφημα Κρέσπο Ίγκασον. Ο Τσιγκάρας με τον Κούρτιτ θα είναι τα δύο κεντρικά χαφ μπροστά του Αουγκούστο. Σίγουρα Ζίβκοβιτς στον άκρο, στο άλλο 99% φαντάζομαι ο Μπίσεσβαρ και στην κορυφή ο Ακπομ. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξεις πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό, αν το περιμένεις. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα αυτή την πίεση στα χαφ του την είχε βιώσει πολύ έντονα στο μάτς με την Κοπενχάγη εδώ και άρα έχει πάθει από αυτό το πράγμα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το διαχειριστείς. Ένας είναι να προσπαθήσεις να παίξεις όσο πιο άμεσα γίνεται όταν η μπάλα πάει εκεί, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς κοντρόλ, χωρίς κράτημα της μπάλας καθόλου από τα κεντρικά χαφ, να παίζεις με τη μία. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως μεγάλη ακρίβεια στις μεταβάσεις και μεγάλο συγχρονισμό. Αλλά έχεις ένα μεγάλο όπλο για αυτό το πράγμα που είναι ο Κούρτιτς, ο οποίος πιθανότατα θα πάρει πολύ περισσότερες πρώτες μπάλες από την άμυνα από ότι ο Τσιγκάρα σε αυτό το μάτς. Ακριβώς λόγω αυτής της ικανότητάς του. Και ένας δεύτερος τρόπος είναι να μην την πας την μπάλα πολύ από εκεί. Okay, δεν βολεύει ούτε τον ΠΑΟΚ αυτό, γιατί έχει μάθει να χτίζει το παιχνίδι του πολύ αρμονικά από τον άξονα του. Αλλά τέλος πάντων, για να αποφύγεις αυτό το pressing, μπορείς να πας την μπάλα από τα άκρα, να παίξεις πολύ περισσότερο από εκεί, να μην την περάσεις από εκεί που ασκούν την πολύ μεγάλη πίεση αυτή, ή να δοκιμάσεις να το κάνεις με διαγώνιες μακρινές μεταβιβάσεις, είτε του Βιερίνια αναζητώντας το δεξί εξτρέμ, είτε του Λίρατζι ή τον Στόπερ αναζητώντας τον άλλον εξτρέμ, ή μια ποικιλία όλων αυτών, πότε το ένα πότε το άλλο. Σίγουρα ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του έχουν χαράξει στρατηγική για το πώς θα λειτουργήσουν σε αυτό το μάτς. Είναι μια ομάδα που έχει μεν ενέργεια, αλλά δεν πάει να έχει και μεγάλους παίχτες ηλικία η Γάντι. Δηλαδή είναι 33 ο Φόε, είναι 34 ο Σβεν Κούμς, ένα πολύ ποιοτικός παίχτης, με καριέρα στο εξωτερικό, μακριά από το Βέλγιο και σημαντική καριέρα, αλλά 34. Άρα δεν έχεις να πάθεις και αυτό που συνέβη με την Κοπενχάγη, που εκεί υπήρχαν και με τη Μίτλεν σε σημαντικό βαθμό, που εκεί υπήρχαν τύποι που τα πνευμόνια τους επέτρεπαν να παίξουν δύο συνεχόμενα μάτς πιέζοντας και πρεσάροντας. Εδώ αυτό λογικά δεν θα μπορεί να συμβεί. Δεν είναι μη διαχειρίσιμη κατάσταση με τους κεντρικούς αμυντικούς. Ο Ακπομ μπορεί να τα βολέψει,
με αυτούς τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της Γάντης. Οκ, okay, έχει... δεν χρειάζεται να, πώς να το πω, δεν είναι ένα εμπόδιο που ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης για να περάσει. Ναι. Και η ερώτηση που εύκολα μπορεί να έρθει στο μυαλό κάποιου είναι, συγκρίνοντας την Μίντιλαντ με την Γάντη, οι Βέλγοι είναι καλύτεροι από τους Δανούς? Θα έλεγα ότι δεν είναι καλύτεροι. Θα έλεγα όμως ότι έχουν ορισμένες προσωπικότητες και ορισμένους παίχτες με πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή ο Ντεποάτρο Σεντερφόρ είναι ένα παιδί που έχει κάνει μεταγραφή στην Πόρτο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα αυτή είναι μια ομάδα που μοιάζει πολύ με την μεγαλύτερη και σπουδαιότερη έκδοση στην ιστορία της, την ομάδα του ίδιου προπονητή, που πήρε και το μοναδικό πρωτάθλημα στην ιστορία της το 2015, που έπαιξε στους ομίλους του Champions League το 2016 και που έκανε ωραία πράγματα εκείνη την διετία. Με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς τους παίχτες που τώρα έχουν επιστρέψει, ο Κούμς, ο Ντεποάτρ, να τραβήξουν το βλέμμα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων ή σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων ή σημαντικών ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Σου λέω, ας πούμε, ο Ντεποάτρ πήγε, δεν θυμάμαι τώρα το ποσό, νομίζω κάπου κοντά στα 7 εκατομμύρια, μετά από εκείνη τη σεζόν στο Champions League που έκανε με τη Γάντη το 16-17, πήγε στην Πόρτο. Που η Πόρτο, ειδικά όταν επιλέγει, πώς να το πω, Βόρειο Ευρωπαίο ή Κέντρο Ευρωπαίο, τον έχει ψάξει πάρα πολύ. Δεν παίρνει συχνά. Sorry. Συνεπώς, θα έλεγα ότι έχει πολύ πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, πολύ πιο μπαρουτοκαπνισμένους. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι καλύτερη ομάδα. Ούτε από την Κοπενχάγη. Από την Κοπενχάγη θα έλεγα ότι δεν είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα. Ούτε από τη Μίτλαν, νομίζω. Ξέρετε βέβαια ότι είμαι ο μόνος που την έχει δει live, έτσι, τη Γάνδη. Για πες. Γάνδη Άρης. 3-0 το 19, προετοιμασία. Ναι. Το 19, Το 19. Άλλο προπονητή. Ναι. Ναι. Τελείως διαφορετική. Σε ένα περίεργο προπονητικό κέντρο που το γήπεδο ήταν καλύτερο από τα γήπεδά μας εδώ. Αλλά... Συμβαίνει. Τελείως διαφορετική ομάδα. Δηλαδή έψαχα να βρω ίδιους παίκτες και τα λοιπά. Ναι. Τίποτα. Ναι. Αυτός τελικά ο Μαροκινός που έχει είναι τόσο καλός όσο ακούγεται και ναι, ήταν πολύ μεγάλη απουσία και φοβερός παίκτης και τα λοιπά. Είναι ο επιθετικός με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και τη μεγαλύτερη έκρηξη. Και γι' αυτό είναι μεγάλη απουσία. Δεν είναι καλύτερος του Ζιβκόβιτς. Καλός παίχτης. Η χρηματιστηριακή του αξία, να σου το καταλάβεις, είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα τέτοιο πράγμα. Νομίζω ότι ο Ζιβκόβιτς αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη. Και δεν είναι ότι έχει και... Δεν είναι μικρό παιδί. Είναι 28. Και δεν έχει και καμιά καριέρα σε μεγάλες ομάδες πίσω. Δηλαδή δεν είναι ότι... είχε τα κυβικά για να παίξει σε μεγάλη ομάδα. Πιθανότατα η Γάντη είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει παίξει. Τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι πρόχειρα. Βεβαίως ξαναλέω, πολύ γρήγορος, πολύ εκρηκτικός, πολύ καλός τεχνίτης. Από αυτούς τους κλασικούς βορειοαφρικανούς, με την καλή τεχνική κατάρτιση. Με μυαλό αυτός ή... Γιατί αρκετοί από αυτούς έχουν ζητήματα. Μπράβο, ναι. Όλο. Όλο το κόμμα. Ας πούμε, ναι. Ας πούμε, ο Μάχρες των, όχι των φτωχών, των άπορων. Όχι Τσιμπούρ. Όχι. Όχι ο Μάχρες των φτωχών, πιο κάτω κυβικά. Ο Μάχρες των άπορων. Είναι καλύτερη αυτή από την Αντβέρπ που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Να πω ότι στην εξωτική Νέα Κρίνη που βρίσκομαι τώρα άρχισε πάλι το χιονάκι. Το ψηλό. Το πυκνό αλλά ψηλό. Εγώ πανηγυρίζω γιατί είναι στο καφές. Ωραία. Ο Παντελής. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι με ρωτήσεις. Από αυτό, γιατί έχω την εικόνα που τους είδαμε τον Ολυμπιακό. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Γιατί δεν ήταν άσχημη ως ομάδα. Δεν ήταν κακή ομάδα αυτή που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Νομίζω γιατί δεν έχει καλύτερους προσφέστες. Πιο καλούς παίκτες. Έχει πιο καλούς προσφέστες. Εντάξει, στη βαθμολογία, αν πούμε ότι το πρωτάθλημα είναι ένας καθρέφτης, η Γάντη είναι μια ομάδα που είναι στην πέμπτη θέση και προσπαθεί να μπει στα play-off. Γιατί έχουν play-off, μπαίνουν οι τέσσερις πρώτοι. Play-off κατάκτηση τίτλου το λένε. Και είναι, όχι το λένε μόνο. Άρα, ναι. Είναι θεωρητικώς ένα σκαλί πιο κάτω. Βέβαια, το πρωτάθλημα στο Βέλγιο είναι λίγο παράξενο. Δεν έχει στάνταρ, δεν έχει σταθερές. Δηλαδή, μπορεί να δει την Άντερλεχτ και την Πρίζ μια χρονιά να μην είναι στην τετράδα καν.
Γενικά είναι σε καλή κατάσταση, σε καλή φόρμα. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Αυτό το 0-3 με την Μπριζ λίγο έκανε. Ναι, ναι. Εγώ είδα κομμάτια με αυτό και είναι λίγο εντυπωσιακό. Γιατί την έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση την Μπριζ. Την είδα αρκετά φέτος στο Champions League. Θεωρώ ότι αδείξει και τον εαυτό της. Είναι λίγο. Ότι είναι σε φόρμα. Ναι, κάτι ναι, που δεν ήταν ιδανή, που είχαν απουσία σωστά, δίμηνο. Σωστά. Δεν είχαν σωστά ρυθμό δηλαδή ιδανή. Και είναι και το momentum τελικά. Πολύ μεγάλη υπόθεση για το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Ναι. Και η ψυχολογία που έχει αυτή η ομάδα. Τώρα πια έχουν μια ψυχολογία. Ότι το βρήκαμε, το κουμπώσαμε, πάμε τρένο, είναι στον τελικό του κυπέλου. Δεν είναι απλό να περνάς την Μπριζ σε νοκάουτ με τελικό δια περιπάτου 3-0. Η Μπριζ είναι πολύ καλύτερη ομάδα στη στιγμή από οποιαδήποτε ελληνική. Πολύ πολύ καλύτερη. Mm-hmm. Είναι σε καλή φόρμα, είναι ανησυχητικό. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Άρα για να κληρώσουμε, Μιχάλη, και ουσιαστικά έτσι με δύο-τρεις λέξεις να επαναλάβεις και αυτά που συζητούσαμε χθες, είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ αυτό το ζευγάρι του τέλος πάντων να περάσει και στην επόμενη φάση. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζει το μεγαθύριο και με πρόκριση να δώσει πολλούς βαθμούς στην Ελλάδα και να έχουμε ένα καλύτερη προπόνηση. Θέλω να σου πω κάτι. Για πολλούς και διάφορους λόγους είναι μια ιστορική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ένας που λες είναι αυτός, ότι εντάξει, για να περάσεις σε έναν ευρωπαϊκό προημιτελικό, κάποιον πρέπει να αποκλείσει. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Ξαναλέω, δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης. Οπότε, εντάξει, βρέθηκε μέχρι εδώ, ας το χαρεί. Δεν είναι αυτό, σε καμία των περιπτώσεων. Είναι μια ομάδα πολύ καλή. Δεν θέλω να πω εγώ αν η πρόκληση είναι 50-50 ή 60-40, αλλά για τέτοια πράγματα μιλάμε. Δεν μιλάμε για 80-20 ή για 90-10 πιθανότητες. Άρα, υπό αυτήν την έννοια είναι μια τεράστια ευκαιρία. Δεύτερον, αν δεις τα ζευγάρια αυτής της διοργάνωσης. Αν περάσει τη Γάντη, ποιος τον εμποδίζει να ονειρεύεται? Οτιδήποτε να ονειρεύεται. Ημιτελικό. Να περάσει άλλο ένα γύρο. Να μην πω μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, διαβάζω τα ζευγάρια. Παρτιζάν Φέγενορντ. Όποια περάσει από τις δύο. Αυτό μπορεί να έλεγα τώρα για τα άλλα ζευγάρια. Ναι. Ναι. Ποιος τον εμποδίζει να ονειρεύεται ότι μπορεί να αποκλείσει και τον επόμενο? Όποιος και αν είναι από αυτούς τους δύο. Σλάβια Πράγας Λίντσερ. Ποιος τον εμποδίζει να ονειρεύεται ότι θα περάσει και τον επόμενο? PSV Κοπενχάγη. Οκ. Outsider θα είναι. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό. Μπόντο Γκλίντ Αλκμαρ. Μαρσέικ Βασιλεία. Λέστερ Ρεν. Και Φίτε σε Ρώμα. Αυτά είναι τα άλλα 7 ζευγάρια. Ναι. Άρα εδώ πραγματικά είναι ένας μόνο δρόμος. Μόνο τη Ρώμα και τη Λέστερ μαζεύεσαι λίγο. Τα υπόλοιπα ναι, το κοιτάς. Ναι, είναι ένας δρόμος που λες ότι ας κάνω τη δουλειά με τη Γάντη και μετά θα ονειρεύομαι, μπορώ να ονειρεύομαι. Πόσο συχνά νομίζεις θα μας συμβαίνει ως ελληνικό ποδόσφαιρο κάτι τέτοιο? Δεν θα μας συμβαίνει συχνά. Μακάρι να μας συμβαίνει, να συμβεί κάτι και να μας συμβαίνει, αλλά δεν θα μας συμβαίνει. Και αν περάσει το ΠΑΟΚ, είναι την επόμενη σεζόν και τη θέση που έλεγες εχθές, τη 15η. Ναι, είναι μια σειρά από παιχνίδια, δεν είναι 100% βέβαιο, αλλά θα έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες. Ποιοι είναι οι χώρες που κυνηγάμε ή μας κυνηγούν, ή τέλος πάντων είμαστε σε αυτό Κροατία, Τσεχία. Το ταραβέρι της 15ης θέσης. Είναι σίγουρα η Τσεχία. Και άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει η Σπάρτα Πράγας με τη Λίντσερ. Εδώ είναι ένα σοβαρό διακύβευμα. Αυτή τη στιγμή καταρχάς να πούμε ότι είμαστε 15η. Δηλαδή στην προνομιούχο θέση. Αυτή είναι η προνομιούχο θέση. Η καλύτερη που μπορούμε να πάρουμε. Για να κερδίσουμε μια ομάδα. Ναι. Σημαίνει δύο ομάδες Champions League. Προκριματικά πάντα μιλάμε. Μία Europa, δύο Conference. Πέντε το σύνολο. Αυτό τι σημαίνει ότι το επόμενο πρωτάθλημα. Γιατί αυτά δεν είναι για την επόμενη σεζόν. Την επόμενη σεζόν πάλι 4 θα έχουμε. Το επόμενο πρωτάθλημα όμως που ξεκινάει τον Αύγουστο θα διεξαχθεί με πόσο διαφορετικό είναι το φορμάτ. Διότι θυμίζω ότι αυτό το φορμάτ που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα φτιάχτηκε όταν ακριβώς είχαμε την δυνατότητα να βγάζουμε δύο, τουλάχιστον δύο, κάποια στιγμή και τρεις ομάδες του Champions League. Και έτσι είχαν αποκτήσει πολύ μεγάλο νόημα τα play-off. Αυτό το φορμάτ λοιπόν τι σου δίνει? Σου δίνει τη δυνατότητα
να έχουμε ένα πρωτάθλημα του χρόνου που και ο δεύτερος, η δεύτερη θέση θα έχει τεράστια αξία. Θα είναι ένας δεύτερος πρωταθλητής, γιατί θα παίζει προκριματικά Champions League. Άρα ο τρίτος, ο τέταρτος δεν το παρατάει ποτέ. Και θα δίνει το δικαίωμα στον μικρό, τύπου ΠΑΣ, τη φετινή σεζόν, να ονειρεύεται ότι μπορεί να βγει η Ευρώπη. Γιατί τι πρέπει να κάνει, πρέπει να περάσει έναν από τους πέντε μεγάλους. Όχι δύο όπως τώρα, που είναι σχεδόν αδύνατο. Αν δεν βγει από το κύπελο, βέβαια κάποιος. Σωστά, αν δεν βγει από το κύπελο. Που και εκεί και στο κύπελο δίνει άλλη αξία, διότι αν, οι θεωρητικά μικρότεροι μπορούν να το διεκδικήσουν, γιατί πια οι τέσσερις πρώτοι θα έχουν πάρει μάλλον ευρωπαϊκό εισιτήριο, οι περισσότεροι μεγάλοι. Άρα πάλι μοιάζει ότι θα αδειάζει μια θέση. Γενικώς αλλάζει όλη τη λογική του πρωταθλήματος. Όλη τη λογική του πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε φέτος, δηλαδή. Δεν θα το είχαμε ζήσει αν βγάζαμε πέντε ομάδες και η δεύτερη έπαιζε στο Champions. Και πέρσι. Και πέρσι. Και πέρσι. Σωστά. Σωστά. Και έμεινε πέρσι, έμεινε πέμπτος ο Παναθηναϊκός μου και έμεινε εκτός Ευρώπης. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε 15η, αλλά είμαστε ισόβαθμοι με τους Τσέχους και αυτοί συνεχίζουν με μία ομάδα. Αυτοί όμως παίρνουν λιγότερους βαθμούς, γιατί φέτος βγάλανε πέντε. Άρα τον κάθε βαθμό που παίρνουν τον διαιρούν δια πέντε, ενώ εμείς δια τέσσερα, γιατί βγάλαμε τέσσερις ομάδες. Πιο πίσω είναι οι Κροάτες, ακόμη πιο πίσω είναι οι Δανείοι. Και 19η, οι τελευταίοι που μπορούν να μας πιάσουν είναι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι πολύ δύσκολο, γιατί μία ομάδα έχουν και είναι η Γαλατασαράι που έπεσε πάνω στην Μπαρτσελόνα. Λογικά θα αποκλειστεί, άρα δεν έχουμε να κινδυνεύουμε από αυτούς. Οι Δανείοι έχουν μία ομάδα και αυτή μόνο και είναι η Κοπενχάγη, η οποία παίζει με την Αϊντχόφεν. Θέλουμε πρόκριση στην Αϊντχόφεν, αλλά αν περάσει ο ΠΑΟΚ και να περάσει η Κοπενχάγη, δεν μας στάνουν. Απλώς διατηρούν την απόσταση πίσω μας. Οι Κροάτες δεν μπορούν να μας περάσουν, έχουν τελειώσει, είναι εκτός, δεν έχουν άλλη ομάδα. Έχουν μείνει δεδομένα πίσω μας. Και οι Τσέχοι, αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι, που είναι επί της ουσίας ισόβαθμοι με εμάς και έχουν και αυτή μια ομάδα και είναι η Σπάρτα Πράγα που έλεγα νωρίτερα, η Σλάβια Πράγα, συγγνώμη, η οποία μάλιστα έχει και καλή κλήρωση, γι' αυτό είναι επικίνδυνη, παίζει με τη Λίντσερ. Δηλαδή μπορεί και με αποκλεισμό, αν κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ και δεν κερδίσουν οι άλλοι, να πάρει στη 15η θέση. Ναι, γιατί είμαστε 15η τώρα. Αν κάνει ο ΠΑΟΚ ό,τι αποτελέσματα κάνει η Σλάβια Πράγα και η Κοπενχάγη, η Γαλατά Σαράι αποκλειστούν, τότε θα μείνουμε ακόμα για να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ 15η. Μάλιστα. Εντάξει. Έχει τη σημασία του. Θα μας κάνει και ένα σχόλιο για play-off. Ναι. Τώρα τα play-off σου ξεκινάει. Ολυμπιακός Άρης. Τι σου κάνει το πρόγραμμα σαν για τον Άρη? Όχι. Δεν σου κάνει. Καλά, τα ήθελα. Τούμπα. Ήθελα μια τούμπα. Μα βγαίνει ο Λουτσέσκου. Λάτα στο προκλητικό. Το είπα πριν. Όχι, δεν είναι ίδρυγα. Βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει: μετά τα ευρωπαϊκά μάτς δεν είμαστε καλά. Ποιο ήταν το ιδανικό για τον Άρη να παίξει? Μάλιστα, εντάξει, οκ. Το βάζει αυτήν την παράμετρο. Ανάμεσα στα δύο μάτς με τη Γάνδη. Και ποιο είναι το χειρότερο για τον Άρη? Να πάει στο Καραϊσκάκης. Δηλαδή να έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή και να παίζει τον Καραϊσκάκης. Πρέπει να τα βλέπει στο σύνολό του. Εγώ λέω ότι αυτό το Παναθηναϊκό ΑΕΚ στην πρεμιέρα. Και μετά Άρης Παναθηναϊκός το καπάκι. Ναι, είναι πολύ βολικό για τον Άρη. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό τη δεύτερη αγωνιστική. Όχι, γιατί το λέω πολύ βολικό. Λέω ότι ο χαμένος στη λεωφόρο. Έχει βουνό. Θέμα. Έχει βουνό, θέμα. Ναι. Έχει εσωστρέφεια, έχει γκρίνια. Δεν πάμε πουθενά. Καλά, αν είναι ο Παναθηναϊκός, έχετε να παίξει τελικό μετά. Γιατί αν χάσει από την Άκη, χάσει από τον Άρη, γεια σας. Σωστά. Και έρχεται με πολύ μεγάλη πίεση. Ενώ ο Άρης, okay, χάνει το Καραϊσκάκη. Καλά, ναι, εντάξει. Okay, ναι. Αν χάσει ΑΕΚ. Ούτε και ξέρω τι θα γίνει στην ΑΕΚ. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ούτε και ξέρω. Αν ξαναχάσει ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο, χώρια που η ΑΕΚ μετά έχει. ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ, που όλοι ξέρουμε τι παθαίνει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Και μετά καπάκι Καραϊσκάκη. Επειδή ο Άρης έναν από τους δύο θέλει να στείλει, χρειάζεται να στείλει και τους δύο. Λέω ότι εγώ την βρίσκω καλή την κλήρωση. Συν το ότι έχει ένα καλό φινάλε. Μετά. Ναι, μπορεί να είναι και ψηλοαδιάφορες οι ομάδες εκεί στο τέλος. Τώρα δεν ξέρω να πάω Κάρης πόσο αδιάφορο μπορεί να είναι. Όχι, δεν αλλά μπορεί να έχει τελειώσει. Γιατί ναι. Όχι, θα έχει όμως και το κύπελο μπροστά του. Σωστά. Σιγά, σωστά, σιγά. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Υπό αυτήν την έννοια το είπα. Και το ΑΕΚ Άρης είναι πολύ κομβικό παιχνίδι. Καλά, προφανώς όλα είναι πολύ κομβικά. Αλλά λέω ότι εγώ δεν θα το βρίσκα. Δεν θα έλεγα. Ενώ εκ πρώτης όψης λες το χειρότερο δυνατό για τον Άρη. Πάει στο Καραϊσκάκης και μετά έχει να παίξει το πολύ καθοριστικό μάτσο με τον Παναθηναϊκό που κρίνει το τέτοιο. Επειδή ακριβώς έχει ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στην πρεμιέρα και εκεί κάποιος από τους δύο
Ή και οι δύο. Με ισοπαλία καλύτερα. Με ισοπαλία, ναι. Α, νομίζω αυτό θέλει ο Άρης. Ισοπαλία θέλει. Ναι. Η ΑΕΚ θα δει λίγο καλύτερα με ισοπαλία. Ο Παναθηναϊκός καθόλου καλά. Δεν θα αισθανθεί με ισοπαλία. Θα βρει στην πορεία έναν από τους δύο που προσπαθεί, θα προσπαθήσει να τον κρατήσει από κάτω ή να τον βάλει από κάτω. Θα τον βρει πολύ, πολύ αναστατωμένο. Πάντως αυτά τα play-off νομίζω, εντάξει, δεν ξέρω αν ο ΠΑΣ συνεχίσει το ίδιο καλά όπως ήταν μέσα. Γιατί κέρδισε, σχεδόν όλους τους κέρδισε, σχεδόν όλους. Mm. Τον Άρη όχι απλά τον κέρδισε, μην πω ότι τον έκανε. Τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε, τον ΠΑΟΚ τον κέρδισε. Από την ΑΕΚ δεν την κέρδισε. Ναι. Με γκολ του Σάκοφ στο 90 ομάδα, νομίζω. Τον Ολυμπιακό το ζόρισε πάρα πολύ και στο Καραϊσκάκης και, και στα Γιάννενα. Δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο, αλλά αυτά τα play-off μοιάζουν για ένα πρωτάθλημα, μίνι πρωτάθλημα Εκάρη Παναθηναϊκού. Άκου τώρα, ναι. Δεν το λέω για να, πώς να το πω, να κολακεύσω τον Άρη επειδή είσαι μπροστά στην κουβέντα. Λέω ότι τα play-off δεν θα είχαν τόσο ενδιαφέρον αν δεν είχε μπει. Ναι. Κακά τα ψάματα. Μπαίνει ένα μεγάλο πόλο που αμφισβητεί τους άλλους δύο. Δηλαδή, ναι, συμφωνώ κι εγώ. Πολύ επικίνδυνος αντίπαλος ο ΠΑΣ. Η πάρα πολύ καλή ομάδα Όφη. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ χαιρόμουν να τη βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο σε πάρα πολλά μάτσα. Από τη στιγμή που το βρήκε και μετά. Ναι, μετά, στο δεύτερο γύρο κιόλας. Ναι, όταν ξεπέρασε τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που είχε στην αρχή. Αλλά δεν θα ήταν εύκολο σε ένα τετράθμο να βρουν από κάτω τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ. Και δεν θα δημιουργούσε αυτό το suspense ποιο δεν θα πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα με την παρουσία του Άρη στα play-off, η ιστορία των play-off αλλάζει. Και παίζονται τα δύο εισιτήρια. Αλλάζει πάρα πολύ. Αλλάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Κώστα Κούση κυρίως. Τον που μας τιμήσατε με την παρουσία ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε, παιδιά. να σου πω κάτι. Σταμάτα να ευχαριστείς. Πρώτον, γιατί πλέον είμαστε συνεργάτες. Και δεύτερον, πληρώνομαι. Δεν το κάνω τη βάρα μου. Εγώ μπορώ να ολοκληρώσω το πρόγραμμά μου και μετά μπορείτε να. Τι θέλει να λες εσύ, αλλά. Μην νομίζει ο κόσμος ότι κάνει καμία εξυπηρέτηση. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Για μένα είναι. Εγώ γουστάρω που είσαι στο Λίμπερο. Δηλαδή, κακό να το λέω το ωραίο. Όχι. Βέβαια να το λες. Και εγώ γουστάρω. Είναι μια χαρά. Και ο τελευταίος έχει καταλάβει ότι γουστάρω πάρα πολύ που είσαι σε εμά. Και πριν έρθει το έλεγε, εντάξει. το ξέρουμε. Το γούστα και πριν έρθει. Μα το έλεγε συνέχεια. Ήρθε κάποια φορά, κάποια στιγμή, δεν ήταν κακό το πω. Κάποια στιγμή στο γραφείο μου λέει: το γουστάρει πολύ τον Τζόχο. Λέω: ναι, πολύ. Το καταλάβαμε. Πριν έρθει. Ναι. Πριν έρθει εδώ. Τώρα αυτό ένα κακεντροχή μπορεί να το απομονώσει. Εγώ το κάνω σποτάκι. Να το απομονώσει ηχητικά και να λέει. Κοίτα, δυσχέρι στο γραφείο μου και εγώ το έλεγα. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ τον Τζόχο. Είναι σίγουρο θα το κάνω ηχητικό αυτό. Μαχητής στο χώρο μας είναι, ξέρω εγώ, είναι αμαρτία, ξέρω εγώ. Είναι κακό να λες καλή κουβέντα για άλλο συνάδελφο, ρε παιδί μου. Εδώ είναι το πιασάρικο είναι να ξεφωνίζει ένα τον άλλον. Εντάξει, εγώ ίσως κάνω και τη διαφορά. Τι μετάδοση κάνει αυτός ο Τσόχος και τέτοια, να αρχίσουμε να λέμε τέτοια τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω τους χορηγούς εγώ και να τους πεις.